πάνω λεθρία με τα εινοστάφυλλα τη φετινή χρονιά, με τη ζημιά να μεταφράζεται από 50 έως 80% σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Δυστυχώς όμως ο Ίνος, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πολύ μεγάλη αξία στο ράφι, αυτός ο Ίνος θα χαθεί μέσα στο 24. Και θα χαθεί γιατί οι δεξαμενές σήμερα που κάνουμε απογραφή είναι άδειες. Η ζημιά αν έρχεται από 50% μέχρι και 80% στη μείωση του κρασιού. Οι δεξαμενές είναι σχεδόν άδειες, όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο οποίος ενημερώνει ότι αύριο κλείνει για φέτος το εινοπείο της ΕΑΣΥΣ η Παλιανή, όπου η κίνηση είναι υποτονική, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Αύριο Σάββατο, επίσημα, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου κλείνει το εινοπείο της στην Παλιανή και τα υποκαταστήματά της. Ο τρίγος έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει ολοκληρωθεί με μία χρονιά από τη χειρότερη των τελευταίων 100 ετών. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ελλάδα και η Πελοπόννησο, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις που πάρα πολλά αμπέλια καταστραφήκανε λόγω του περενοσπόρου. Περιμένουμε ο φάκελος αυτός να πάρει σάρκα και οστά. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό, γιατί γνωρίζει το πρόβλημα, ότι θα καταθέσει το φάκελο και θα έχουμε εξελίξεις θετικές. Για αποζημιώσεις όσο αφορά τον περονόσπορο. Πέρα από τη μεγάλη οικονομική ζημιά και υπό το κίνδυνο οι αμπελουργοί να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους, τονίζεται η ανάγκη οικονομική στήριξη των αμπελουργών τη φετινή χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Όπως τόνισαν, ο παγετός, ο καύσωνας, οι βροχοπτώσεις και ο περονόσπορος έδωσαν τη χαριστική βολή στην αμπελουργία. Επομένως, πρέπει να πάρουν μέτρα στήριξη για τον αμπελουργό. Χιλιάδες στρέμματα φεύγουν από το παιχνίδι. Βλέπουμε δύο δυνατές ζώνες αμπελουργικές, τη ζώνη της Νεμαίας που ξεπατώνται χιλιάδες στρέμματα, και βλέπουμε και τη ζώνη του Ηρακλείου που και εκεί ξεπατώνται πάρα πολλά στρέμματα. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, Σταύρο Γαβαλά, μόλις 1.200 τόνους σταφυλιών συγκέντρωσε στο εινοπείο της η ΕΑΣΥ, ενώ δεν παρήχθησαν πάνω από 7.000 τόνους σε όλο το νομό. Το 70% είναι σε άσπρα σταφύλια και το 30% σε κόκκινα. Από τα σταφύλια αυτά θα βγάλουμε λίγο πάνω από τους 1.000 τόνους, από περίπου 3.800 τόνους κρασιού που είχαμε βγάλει πέρυσι. Για την κάλυψη των πελατών μας, να σας πω ότι εμείς φέτος πουλήσαμε πολύ κρασί σε μικρά εινοπεία και σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Και είπαμε ότι φέτος θα δώσουμε μόνο εμφιαλωμένο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε χύμα κρασί. Στο νομό συνολικά, η παραγωγή δεν ξεπέρασε τους 7 με 8.000 τόνους. Δραματική ήταν η κατάσταση τόσο και τα επιτραπέζια σταφύλια, όσο και για τη σταφυδοποίηση. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εξαγωγή και υπάρχει και στη σταφίδα. Σταφίδα ο νομός δεν σταφυδοποίησε ούτε 400 τόνους, δηλαδή μηδαμινά νούμερα. Τα ινάμπελα πήγανε στα 80% και τα σταφυδάμπελα παίξαν από 50 μέχρι 80 και αυτά. Περιμένουμε τις αποζημιώσεις και ειδικές στηρίξεις για τον αμπελουργό να μην ξεπατωθούν τα μπέλια. Πολύ σημαντικό, γιατί έχουν απελπιστεί οι αμπελουργοί, θα ξεπατώσουν τα μπέλια, η κλιματική αλλαγή δεν μπορούμε πλέον να την παλέψουμε.